Αγώνη, τώρα μας στέλνουν όσο μιλάμε, γιατί έχει συνδυαστεί να μας δίνετε και κάποια νεότερα για την κατάσταση του Δημήτρη Κόκοτα, επειδή είστε και στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και βλέπω πολλά μηνύματα τηλεθεατών, αν έχουμε κάποια εξέλιξη με την υγεία του. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη περίπτωση, τα έχουμε πει, τα έχω πει από την αρχή εγώ. Ο Δημήτρης παλεύει όσο μπορεί, τώρα έχει βγει από τη ΜΕΘ, είναι στη ΜΑΦΑ, αντιδρά στα επόμενα ερεθίσματα. Η κατάσταση παραμένει σταθερή εκεί. Αυτές οι περιπτώσεις θέλουν μεγάλο χρονικό διάστημα, πάρα πολύ μεγάλο χρονικό δηλαδή διάστημα. Δηλαδή όταν λέτε ας πούμε άλλους 6 μήνες... Ήδη είναι 3 μήνες, θα πάει από Σεπτέμβρη, θα δούμε τι θα γίνει. Ευτυχώς τη ΜΑΦ μπορεί να έρχεται σε επαφή... Έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και τους δικούς επόδυνα. Τα επόδυνα. Έτσι, τα επόδυνα. Είναι η ίδια κλινική κατάσταση με τις επιπλοκές που είχε από την αρχή. Αυτές παλεύει μαζί με την ιατρική ομάδα που έχει και ευχόμαστε όλοι, όλοι μέσα από την ψυχή μας, γιατί είναι ένας αγαπητός άνθρωπος, ένας τραγουδιστής που ο κόσμος τον αγαπάει πάρα πολύ. Και νέος άνθρωπος. Ρωτάει, ενδιαφέρεται. Και βέβαια πιστεύουμε να πάνε όλα καλά και να βοηθήσει ο οργανισμός του σιγά σιγά να το ξεπερνάει και να επανέλθει στην οικογένειά του. Θέλει πολύ χρόνο. Ωραία. Αυτό είναι ελπιδοφόρο τουλάχιστον ότι στους επόμενους μήνες ενδεχομένως να επανέλθει.